Να σας καλησπέρισω στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Είναι η πρώτη εβδομάδα και ελπίζουμε να το καθιερώσουμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, στην οποία θα σας ενημερώνουμε κυρίως για την αγωνιστική που έρχεται, το παιχνίδι που θα παίξουμε την Κυριακή και όχι τόσο για το παιχνίδι που πέρασε, γιατί έχουν παρέλθει μέρες ήδη, έχει γίνει κριτική και είναι δώρο άδωρο να συζητήσουμε για το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής. Έχουμε ένα παιχνίδι δύσκολο μπροστά μας. Περιμένουμε την ομάδα του Αλμυρού. Μια ομάδα με πολύ ενθουσιασμό. Μια ομάδα που έχω εικόνα ήδη η σώμαση, την παρακολούθησα την πρώτη αγωνιστική στο παιχνίδι τους μέσα στον Παλαμά. Και φυσικά έχουμε ενημερωθεί και για την εικόνα που είχε στο τελευταίο παιχνίδι, στη δεύτερη αγωνιστική, στο Νικηφόρο παιχνίδι με την Τσαριτσάνη. Προέρχεται από μια πολύ καλή εμφάνιση η ομάδα του Αλμυρού και από Νικηφόρο αποτέλεσμα. Είναι μια νεανική ομάδα με εμπειρία στον άξονα, με 3-4 παιδιά πολύ εμπειρία, τον Κυριάκο, τον Ζενούνη και τον Αναστασίου, κομβικοί παίχτες για την ομάδα, και με ιδιαίτερη ταχύτητα και ενθουσιασμό στα άκρα του γηπέδου. Στόχος μας φυσικά, έχουμε αναλύσει τον αντίπαλο, στόχος μας φυσικά το νικηφόρο αποτέλεσμα. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση, θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες του αγώνα, πρέπει να είμαστε τόσο καλοί και επιθετικά και αμυντικά, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στα δυνατά σημεία του αντιπάλου και όπως σας είπα είναι πολλά και φυσικά να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες τους. Μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας δουλέψαμε πάρα πολύ με τα παιδιά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο που δούλεψαν όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Έχουμε πολύ καλό κλίμα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση και ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο που παρουσιάσαμε την προηγούμενη Κυριακή και να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι που για μας είναι ο στόχος μας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θα έχουμε απώλειες πριν του τραυματία Μπουζούκη, μιας και ο Δερμιτζόγλου που ταλαιπωρούνταν από έναν τραυματισμό έχει επιστρέψει στο κανονικό ρυθμό των προπονήσεων και θα έχω όλους τους παίχτες στη διάθεσή μου ώστε να μπορέσουμε να παρατάξουμε το καλύτερο δυνατό σχήμα. Ό,τι ερωτήσεις έχετε. Πρώτος από αυτά που είπες, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι από αυτό της πρεμιέρας. Πιστεύεις ότι οι παίκτες στη φάση που είμαστε είναι έτοιμοι να δώσουν αυτά που πρέπει να πάρουν και αυτό το παιχνίδι? Γιατί πολύ, είναι νωρίς. Πολύ καλή ερώτησή σου. Εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι. Την πρώτη αγωνιστική άνοιξε το αποτέλεσμα, ήρθε πολύ καλή εμφάνιση, αλλά δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια. Σίγουρα το παιχνίδι έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Θα το αντιμετωπίσουμε εντελώς διαφορετικά. Η ομάδα του Αλμυρού είναι καταπληκτική στις επιθετικές μεταβάσεις. Το επιθετικό transition έχει πάρα πολλούς γρήγορους παίκτες, πάρα πολύ γρήγορους παίκτες και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση και προσοχή σε αυτό το τομέα. Έχω και έμπειρα παιδιά να μπορούμε να διαχειριστούμε και τις καλές εμφανίσεις και την επόμενη μέρα και αυτό θα πράξουμε. Σε τι ποσοστό ο coach η ομάδα είναι έτοιμη σε σχέση με αυτό που είχε στο μυαλό σου όταν ξεκίνησε η προετοιμασία και πότε περιμένεις να είναι 100% έτοιμη για το στόχο το φετινό? Είναι αλήθεια ότι αυτό που βλέπω καθημερινά ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Είναι μια ομάδα, είμαστε μια ομάδα 2,5 μηνών. Σε 2,5 μήνες αυτό που είχα στο μυαλό μου μπορώ να πω ότι το βλέπω μέσα στο γήπεδο, αλλά σε 2,5 μήνες δεν μπορείς να φτιάξεις αυτό που σχεδιάζεις. Σίγουρα θέλουμε χρόνο να αφομοιώσουμε και άλλα πράγματα, αλλά είμαστε σε καλό επίπεδο απορρόφησης των στοιχείων που θέλω να έχει η ομάδα. Στο βάθος του μυαλού σου έχεις ότι μπορεί, επειδή όλοι παίζουν με τον Πιερικό, ο οποίος θέλει φέτος, έχει υψηλούς στόχους, έχει το ρόστερ, όλα τέλος πάντων συντελούν στο ότι η ομάδα φέτος θα πρωταγωνιστήσει. Θα έρθουν ομάδες εδώ οι οποίες δεν θα παίξουν ποδόσφαιρο και εκεί πρέπει ο Πιερικός να κερδίσει το παιχνίδι. 100% θα γίνει αυτό. Γι' αυτό έχουμε περάσει ένα μήνυμα στα παιδιά και ένα σύνθημα το οποίο λέει όταν θα είμαστε καλοί θα κερδίζουμε και όταν δεν θα είμαστε καλοί θα κερδίζουμε δύσκολα. Θα έρθουν παιχνίδια που ο αντίπαλος θα σε αναγκάσει να μην παίξεις καλό ποδόσφαιρο. Είτε επειδή ήσουν εσύ κακός, είτε επειδή ο αντίπαλος ήταν πολύ καλός. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε και αυτά τα παιχνίδια γιατί αυτός ο σκοπός είναι η νίκη.
σκοπός μας είναι να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά προέχει νίκη. Υπήρξαν κάποιες αποχωρήσεις το τελευταίο διάστημα. Με αυτό το δεδομένο, υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει η ομάδα και σε κάποιες επιπλέον προσθήκες, το έξω δυναμικό. Ναι, είναι αλήθεια ότι κάποια παιδιά φύγανε, ιδίως η τελευταία αποχώρηση του Λαμπύρη, που ήταν στις επιλογές μου. Από εκεί και πέρα, αν βρεθεί εισάξιος ποδοσφαιριστής να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό του και κάπου αλλού που ψάχνουμε, ναι, θα προχωρήσουμε και σε άλλες κινήσεις. Χωρίς αυτό να είναι επιτακτική ανάγκη, αν αυτό που βρούμε στην αγορά ταιριάζει στον Πιερικό, θα κινηθούμε ξανά. Και φαντάζομαι μιλάμε πάντα για έμπειρους παίκτες που θα βοηθήσουν να υλοποιηθεί ο στόχος, έτσι δεν είναι? Πολλές φορές και ο ενθουσιασμός υπερτερεί της εμπειρίας. Έχω και έμπειρους, έχω και παίκτες με ενθουσιασμό. Δεν είναι απαραίτητα ότι θα ψάξουμε έμπειρο ποδοσφαιριστή. Ποδοσφαιριστή να μπορέσει να καλύψει τα στοιχεία που θέλουμε εμείς. Με βάση τα αποτελέσματα των πρώτων δύο αγωνιστικών, έχεις κόντς διαμορφώσει μια εκτίμηση σχετικά με το ποιοι θα είναι οι ανταγωνιστές του Πιερικού ως προς την πρώτη θέση, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ Καρίτσας είναι σίγουρα μια ομάδα που και αυτή έχει υψηλές βλέψεις. Κάποιες άλλες ομάδες έχεις ξεχωρίσει ακόμη από την πληροφόρηση, από την εμπειρία σου και από όσα έχεις ζήσει στις πρώτες αυτές δύο εβδομάδες? Είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά δεν σας κρύβω ότι έχω εικόνα σχεδόν από το 70% των ομάδων, το οποίο το είδα προσωπικά εγώ. Παρότι είναι πολύ νωρίς, η βαθμολογία αυτή τη στιγμή λέει την αλήθεια. Πιστεύω ότι οι ομάδες, οι τρεις που βρίσκονται στην πρώτη θέση, τα Σέλανα που έχουν 4 βαθμούς, είναι ομάδες δυνατές και θα έρθουν και κάποιες άλλες ομάδες από πίσω, όπως και ο Θησέας, πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ομάδα, που θα πρωταγωνιστήσουν. Το ποιο θα αντέξει στη διάρκεια θα φανεί. Θα ήθελα να κάνω και μια ερώτηση στο Γενικό Αρχηγό, τον κύριο Θεοχάρη. Διοικητικά πώς είναι τα πράγματα, επειδή και ο κόσμος ρωτάει έξω και ενδιαφέρεται. Τα πράγματα ρολάρουν καλά για το Σύλλογο? Είστε ικανοποιημένοι με τη στήριξη του κόσμου ή νομίζετε ότι πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο η ομάδα? Ποτέ δεν σταματάμε που να θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την οργάνωση της ομάδας του προπονητή, φαίνεται άλλο στο γήπεδο γύρω-γύρω. Ο κόσμος βλέπει τι έχουμε κάνει. Δεν σταματάμε όμως ποτέ να τους θέλουμε κοντά μας. Και θα συμπληρώσω και να επιδείξει την υπομονή που οφείλουμε να επιδείξουμε εμείς μέσα στο Σύλλογο. Τεχνικό επιτελείο, διοίκηση και ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουμε υπομονή σε όλα τα παιχνίδια μας. Την ίδια υπομονή πρέπει να έχει και ο κόσμος. Αυτό που είδαμε προχθές μου άρεσε πάρα πολύ, που πλέον αρχίσαμε να βλέπουμε κόσμο στο γήπεδο και να πανηγυρίζει τα γκολ της ομάδος. Ευελπιστούμε ότι κάθε εβδομάδα θα είναι περισσότεροι. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επικράνει τον κόσμο του Πιερικού και σιγά σιγά πρέπει αυτός ο κόσμος να χαμογελάσει. Και καλούμαστε να το κάνουμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.